χέρια εκτό συνεχέ πέρασμα για να μπορούμε ακριβώ να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να είναι συνέχεια ανοιχτό, να περνάμε δηλαδή από το ξύπνιο στον ύπνο κτλ. Αυτά δεν είναι. Ας προχωρήσουμε. Εδώ επίσης να δούμε ότι ένα από τα παιδιά, το πρώτο παιδί του Δευκαλιανού ήταν ο Έλλην, εξού και εμείς Έλληνες. Δεν είμαστε Γρεκοί δηλαδή. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό για την παιδεία. Όταν λέμε παιδεία, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε απλά εκπαίδευση σε μία γνώση. Έτσι, η παιδεία μας λέει ο Πλάτων, λέει αυτή που γεννάμε, εμφυτεύουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, η αρετή δηλαδή. Έτσι, πρώτον πεσή αρετή παραγεννωμένη. Άρα εδώ μιλάμε για ψυχική ανατροφή και σωματική ανατροφή. Ψυχική ανατροφή είναι μέσα των αρετών και των ηθικών αξιών. Ηθικές αξίες κατά πρώτον είναι η ευσέβεια και η τιμή για τους Έλληνες. Αυτό είναι το εφαλτήριό τους. Έτσι, φιλοτιμία, ειλικρίνεια, αξιοπιστία και όλες αυτές οι ιδιότητες οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν από μικρή ηλικία. Και η σωματική αγωγή δεν είναι μόνο, η σωματική αγωγή δεν αναφέρεται μόνο στη γυμναστική, αναφέρεται και στη διατροφή. Στο μέτρο και στο φαγητό και στο ποτό και στην άσκηση. Και μας λέει εδώ ο Πυθαγόρας ότι το μέτρο είναι να μην σε προκαλήσει, λέει, πόνο. Μη ανιήσισε. Εντάξει, δώσαμε επίσης τις διαβαθμίσεις του φωτός μέσα από το μύθο της γέννησης των διδύμων του φωτός, δηλαδή της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος. Και είχαμε πει ότι η Λιτό, η μητέρα δηλαδή, η Λιτό, ήταν, συμβόλιζε το σκότος, διότι είχε την άγνοια. Είμαστε σε κατάσταση άγνοιας, αλλά η Λιτό έχει λίγο ήθος. Δηλαδή έχει ηθικές αξίες. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, ένα άτομο το οποίο δεν έχει πάει πανεπιστήμιο, δεν έχει κανένα δίπλωμα, δεν γνωρίζει, είναι μία, ας πούμε, νοικοκυρά, έτσι. Αλλά έχει ηθικές αξίες, είναι μεγαλωμένη έτσι, έχει λίγο ήθος. Αυτή έχει τη δυνατότητα να φωτιστεί η ψυχή. Παίρνοντας γνώση σταδιακά. Γι' αυτό πρώτα γεννιέται η Αρτέμιδα που συμβολίζει το ημίφος, σαν σώμα ουράνιο είναι η σελήνη και η σελήνη ξέρουμε ότι είναι ένα ετερόφωτο ουράνιο σώμα, έτσι, φωτίζεται από τον ήλιο και έχει τις φάσεις της και το φως, η εσωτερική γνώση, ο φωτισμός της ψυχής του νου είναι μέσω του ηλίου, διότι ο ήλιος είναι το φωτεινό αυτό σώμα το οποίο δίνει ζωή στη γη, σε όλη τη φύση, είναι πάντοτε το ίδιο, δεν κάνει διακρίσεις, έχει το ίδιο φως πάντα, είναι για όλους το ίδιο, έτσι δεν θα πει ποτέ ψέματα, θα είναι πάντα αυτό. Και είναι για όλους. Και φυσικά το όρον φως που είναι ο πατήρ Ζεύς, ο οποίος ενεργοποίησε το σκότος.